Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 22 Μαΐου, σήμερα τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Εμείς θα είμαστε με τα αυτοδιοικητικά μαζί σας μέχρι τις 7.30 και θα δούμε τις επιμέρους λεπτομέρειες τώρα των ανακοινώσεων που έρχονται για τον χώρο της εστίασης. Θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια της εκπομπής αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους επαγγελματίες. Τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και τι προβλέπετε με τα τραπεζοκαθίσματα. Επίσης, τι θα γίνει με τα λουτρά της Αλμοπίας, αν ο κωδικός ευεξία θα ανοίξει και πότε θα ανοίξει στη χώρα μας. Θα μας απασχολήσει επίσης και το μεταναστευτικό στο Δήμο Παιωνίας, φυσικά στη συνέχεια της εκπομπής, όλα αυτά. Προς το παρόν πάμε στο κομμάτι του τουρισμού, καθώς όπως έχει ανακοινωθεί, 20 είναι οι χώρες που επίσημα πλέον θα συνεργαστούν με την Ελλάδα και έχουν κοινά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τον κορονοϊό για την τουριστική σεζόν που διανύουμε και θα διανύσουμε. Έτοιμες λοιπόν για την επιχείρηση τουρισμός είναι οι ελληνικές αρχές, καθώς από τις 15 Ιουνίου απελευθερώνονται οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ από 1 Ιουλίου προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Οι πρώτες χώρες από τις οποίες αναμένεται να δεχτούμε τουρίστες έχουν, όπως είπαμε, τα ίδια επιδημιολογικά χαρακτηριστικά με την Ελλάδα. Είναι η Γερμανία, Κύπρος, Ισραήλ, Κίνα, Ιαπωνία, Αυστραλία, Νορβηγία, Δανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Κροατία, Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία. Στην περίπτωση τώρα που η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων ανάψει το πράσινο φως, οι συγκεκριμένοι τουρίστες θα έρθουν χωρίς τεστ. Δεν θα μπαίνουν σε καραντίνα, αλλά κάποιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα είναι οι μόνοι που θα γίνονται σε όλους τους επισκέπτες. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο Sky το πρωί, υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας προσυλλοποίησης στο τραπέζι. Μερικά από αυτά ουσιαστικά είναι η χαρτογράφηση των πτήσεων. Πρόκειται για την κατάταξη των χωρών βάσει κρουσμάτων και θυμάτων που θα προκύπτει από την εβδομαδιαία αξιολόγηση του επιδημιολογικού φορτίου, καθώς και από τα στοιχεία κάθε χώρας προέλευσης των ταξιδιωτών. Υπάρχουν κόκκινες χώρες, υπάρχουν πορτοκαλί χώρες, πράσινες και κίτρινες, ανάλογα με τα επιδημιολογικά στοιχεία. Σε κάθε χώρα προέλευση των ταξιδιωτών, αυτά τα χρώματα θα εμφανίζονται στο χάρτη του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η επιλογή των πτήσεων είναι δεδομένη όσον αφορά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Στις πράσινες χώρες θα γίνονται κανένα δύο έλεγχοι σε σύνολο περίπου 150 επιβατών. Στις κίτρινες θα γίνονται 5 με 10 έλεγχοι, στις πορτοκαλί χώρες 20 με 30 έλεγχοι. Στην κόκκινη χώρα ενδεχομένως να γίνεται δειγματοληψία ακόμη και στους μισούς επιβάτες μίας πτήσης. Για να γίνει αυτό, σε σύνολο 15 και πλέον αεροδρομίων στη χώρα μας, δημιουργούνται 15 ομάδες κρούσης που θα βρίσκονται στα αεροδρόμια σε μία δεξαμενή, δηλαδή με 500 γιατρούς, κυριολεκτικά κομάντο όπως ονομάζονται στο ρεπορτάζ. Πρόκειται για στρατιωτικούς γιατρούς, νοσηλευτές, γιατρούς κλιμακίων του ΕΟΔΗ, αλλά και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση τώρα που εντοπίζονται θετικά κρούσματα, θα υπάρχουν καραντίνες όχι μόνο στους επιβάτες, αλλά και στις άμεσες επαφές τους, έπειτα από η χνηλάτιση των κρούσματων. Το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα, οι λοιμοξιολόγοι αναμένεται να έχουν δώσει τις εισηγήσεις τους, έτσι ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το αν οι πολίτες από τις συγκεκριμένες χώρες θα μπορέσουν να επισκεφτούν στις 15 Ιουνίου την Ελλάδα. Υπάρχουν χώρες βέβαια που εξακολουθούν να βρίσκονται στο κόκκινο, όπως είναι η Βρετανία, που πολύ δύσκολα φέτος το καλοκαίρι θα επισκεφτεί τα νησιά του Ιωνίου και την Ρόδο, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, ενώ έντονος προβληματισμός επικρατεί για την Ιταλία, την Ισπανία και την Γαλλία, που εξακολουθούν να πλήττονται από την πανδημία. Η κατάσταση σαφώς είναι καλύτερη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο η εικόνα για την πορεία της νόσου είναι ρευστή κυριολεκτικά, αφού ανησυχίες άλλωστε υπάρχουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ρωσία, όπου η καμπύλη του κορονοϊού ακόμη δεν σημειώνει φθήνουσα πορεία. Πάμε τώρα να δούμε μέσα από το ρεπορτάζ μας τι λένε οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι τουριστικοί πράκτορες, σε σχέση με το τι θα γίνει την επόμενη μέρα όταν θα ανοίξει ο τουρισμός στο σύνολό του. Λίγα είναι τα στοιχεία που δόθηκαν όσον αφορά τα τουριστικά λεωφορεία που κινούνται επίσης και κινούν τον τουρισμό, ενώ ακόμη δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για το πώς ακριβώς θα δουλέψουν τα πρακτορία.
Με ικανοποίηση άκουσαν το σχέδιο επανεκκίνησης του τουρισμού οι επαγγελματίες του κλάδου που καταγράφει σημαντικές απώλειες λόγω του κορονοϊού. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων και tour operators υποστηρίζουν ότι τα μέτρα της κυβέρνησης θα δώσουν την απαραίτητη ανάσα στην τουριστική αγορά που εδώ και τρεις μήνες βρίσκεται στο μηδέν. Είναι σε καλή τροχιά. Είμαστε χαρούμενοι για αυτά τα μέτρα, διότι είναι μέτρα τα οποία πρώτα απ' όλα μας δίνουν μια ελπίδα, μας δίνουν τη χαρά να πούμε ότι τουλάχιστον θα ξαναξεκινήσουμε και αφορούν βέβαια και τον πολύ κόσμο, γιατί φυσικά οι διακοπές αφορούν όλο τον κόσμο, αλλά το λέω ότι αφορούν και τον κόσμο, διότι έχουμε και τη μείωση του ΦΠΑ από το 24 στο 13, οπότε είναι άμεσα ωφελημένοι και ο απλός λαός. Στη βάση της επανεκκίνησης των επιχειρήσεων και της σταδιακής ροής τουριστών από τον επόμενο μήνα, επιχειρήσαμε να καταγράψουμε τις πρώτες αντιδράσεις των φορέων του τουρισμού. Μάιος και Ιούνιος έχει χαθεί. Έτσι, έχουμε αρκετές ακυρώσεις όσον αφορά τα πακέτα τα οποία είχαν πουληθεί για Μάιο-Ιούνιο. Υπήρχε ένα 50% Μάιο-Ιούνιο αποκρατήσεις και ένα 15-20% που φτάνει ίσως και 25% με κάποιες εξαιρέσεις σε διάφορα καταλήματα. Αυτές οι κρατήσεις παραμένουν, δεν υπάρχουν πάρα πολλές ακυρώσεις, ένα μικρό ποσοστό ακυρώνει και περιμένει να δει τι θα γίνει ώστε να κατέβει. Ευελπιστούμε το ότι θα αλλάξουμε την ψυχολογία του κόσμου και θα πάρουμε αρκετές νέες κρατήσεις. Μετά από την ανακοίνωση των μέτρων για τον τουρισμό, οι φορείς καλούνται να πάρουν τις δικές τους πρωτοβουλίες και να προσελκύσουν με ελκυστικά πακέτα τους τουρίστες. Το ξεκίνημα της τουριστικής αγοράς θα γίνει με τον εσωτερικό τουρισμό και αμέσως μετά με τους Βαλκάνιους γείτονές μας που προτιμούν τους ελκυστικούς προορισμούς της χώρας. Είμαστε σε συνεννόηση με τις ενώσεις ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων από τα διάφορα νησιά να βάλουμε όλη πλάτη για να φτιάξουμε ένα ελκυστικό τουριστικό πακέτο. Πού αναφέρουμε? Αναφέρουμε ότι θα πρέπει η αεροπορική εταιρεία, γιατί για τα νησιά είναι αυτή τη στιγμή μία, θα πρέπει να δώσει καλές τιμές, να φτιάξουμε μαζί με τα ξενοδοχεία και με ένα τράνσφερ, να κάνουμε ένα καλό πακέτο. Οι ξενοδόχοι να δώσουν μία πολύ καλή τιμή για τις διανυκτερεύσεις. Ίσως σκεφτόμαστε να πούμε ότι σε ένα πακέτο 7 ημερών, μία μέρα δώρο, μία νύχτα μάλλον δώρο, οπότε να έχουμε σμίκριση του πακέτου. Θα δώσουμε επίσης καλές τιμές στον οδικό τουρισμό από έξω προς τα μέσα. Και αναφέρομαι στις χώρες Βουλγαρία, Σερβία, Σκόπια, να έρθουν στην Ελλάδα, και μιλάω τώρα για αυτές τις χώρες, θα έρθουν περισσότερο στην Βόρεια Ελλάδα, δεν το σκέφτομαι για να κατέβουν και ως την Πελοπόννησο, τέλος πάντων. Και σε αυτούς θα έχουμε ένα καλό πακέτο και περιμένουμε ένα άλλο σχήμα, το οποίο είναι σε εξέλιξη και ελπίζω να τελειώσει εντός των ημερών, είναι ότι περιμένουμε κόσμο να φτιάξουμε πάλι ελκυστικά πακέτα μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ. Και οι Κύπροι αγαπούν πάρα πολύ την Ελλάδα και ιδίως τη Βόρεια Ελλάδα. Το ίδιο και η κοινότητα Ισραηλίτικη, η οποία στη Θεσσαλονίκη είναι ακμάζουσα και αγαπά πάρα πολύ την πόλη μας. Άρα λοιπόν σε αυτούς τους πυλώνους θα στραφούμε. Υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές. Απλά σας λέω, δεν γνωρίζουμε ποια καταλήμματα ή ξενοδοχεία θα ανοίξουν και ποια ενοικιαζόμενα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το υγειονομικό πρωτόκολλο, γιατί θα παραμείνουν αρκετά ξενοδοχεία κλειστά. Ναι, υπολογίζω ότι το 50% δεν θα καταφέρει να ανοίξει. Για το λόγο ότι το μεγαλύτερο πελατολόγιο είχε να κάνει με βορειοευρωπαίους. Μέσα στην εβδομάδα θα ξεκινήσουν νέες κρατήσεις. Προορισμός εδώ στην περιοχή μας. Προορισμός. Χαλκιδική, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Στριμωνικός κόλπος, Σταυρός Βραστινάς Προβάλτα. Θάσος, Αλεξανδρούπολη, Πιερία. Οι Βαλκάνοι φτάνανε και η Ionian Coast, Λευκάδα, Πάργα, Σίβωτα, Κέρκυρα από νησιά, και από εκεί πέρα Βόρεια Εύβοια, και φτάνανε και μέχρι Πελοπόννησο. Δεν ξέρω κατά πόσο φέτος θα φτάσουν μέχρι εκεί. Τα εγκομιαστικά σχόλια από το εξωτερικό έρχονται να συμβάλλουν σημαντικά στη θετική εικόνα της χώρας ως ένας ιδανικός και ασφαλής προορισμός. Πραγματικά ο διεθνής τύπος υμνεί αυτή τη στιγμή την Ελλάδα, γιατί πραγματικά η Ελλάδα, μια μικρή χώρα, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Έχει πολύ χαμηλή μεταδοτικότητα για τον ιό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ψάχνουν οι άνθρωποι που θα έρθουν.
Στην προσπάθεια επανεκκίνησης του τουρισμού, η συνεργασία από όλους είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τη σταδιακή εξομάλυνση της δυσκολότερης κατάστασης που βιώνει η τουριστική βιομηχανία της χώρας. Τώρα, στην ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων του ΟΑΣΤ, αλλά και στην κακοδιαχείριση, όπως είπε, επί θητείας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΣ, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών Κώστας Καραμαλής στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Απαντώντας όλα αυτά σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Α Θεσσαλονίκης Χρήστου Γιαννούλη, ο Υπουργός ανέφερε πως αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν 350 λεωφορεία στην Θεσσαλονίκη, με στόχο το Σεπτέμβριο να γίνουν 500. Ψεύδεστε όταν λέτε ότι κυκλοφορούν 180 λεωφορεία, απάντησε ο κύριος Καραμαλής. Εσείς δεν είχατε πάρει κανένα καινούριο λεωφορείο σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα 5,5 χρόνια. Κάνατε ένα διαγωνισμό στημένο και εραμένο για συγκεκριμένα συμφέροντα, είπε, και γι' αυτό ακυρώθηκε από την ανεξάρτητη αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών. Ο κύριος Καραμαλής συμπλήρωσε ότι σήμερα έχουμε 120 λεωφορεία καινούργια δεκαετίας και όχι τα σαράβαλα που παρέδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ο Υπουργός ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα για τη δωρεά 50 λεωφορείων στον ΟΑΣΤ και προανήγγειλε ότι από τα 212 που παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία από την προηγούμενη κυβέρνηση, σε ένα χρόνο τα έκανε 500 και στη συνέχεια, όπως δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της έκθεσης, ο ΟΑΣΤ έχει αρκετά λεωφορεία για να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό. Υπενθύμησε ο κύριος Καραμαλής ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αυξήσει τη τιμή των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες από το 1,20 στο 1,40. Καταλόγησε κακοδιαχείριση και απραξία στην προηγούμενη κυβέρνηση, λέγοντας πως επί 2,5 χρόνια είχατε πει πως θα κάνετε καθάριση του ΟΑΣΤ και δεν κάνατε τίποτα. Ο κύριος Καραμαλής ανέφερε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η διοίκηση Παπά στον ΟΑΣ θυμήθηκε να καταθέσει καταγγελία στην Κομισιόν στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και λίγο πριν την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τον Υπουργό, κατά την αναζήτηση των εγγράφων, εντοπίστηκε ένα εμπιστευτικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών προς τον ΟΑΣΤ με ημερομηνία 23 Μαΐου του 19. Ήταν κυβέρνηση τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τονίζει ο κ. Καραμαλής, και επί υπουργίας του κυρίου Τσακαλώτου, το οποίο έγγραφο, όπως είπε, είναι πλήρως αποκαλυπτικό και εκθέτει ανεπανόρθωτα τους εμπνευστές της καταγγελίας, διότι το Υπουργείο Οικονομικών επί υπουργίας του κυρίου Τσακαλώτου είχε απαντήσει ότι η διοίκηση Παπά είχε άδικο σε όλα και ως εκ τούτου η Κομισιόν έβαλε την υπόθεση στο αρχείο. Τώρα, όσον αφορά το Μετρό Θεσσαλονίκης, ο υπουργός ο κύριος Καραμαλής, επειδή ρωτήθηκε για τις αρχαιότητες στο σταθμό Βενιζέλου, τόνισε ότι η απόσπαση και η επανατοποθέτηση είναι η πιο γρήγορη και πιο φθηνή λύση που διασφαλίζει την προστασία των αρχαιοτήτων και τη λειτουργία του μετρό. Σημείωσε ότι το κόστος των αρχαιολογικών ανασκαφών σε όλο το Μετρό Θεσσαλονίκης έχει αγγίξει τα 135 εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας ακόμη και το κόστος κατασκευής του Μουσείου της Ακρόπολης. Επεσήμανε επίσης ότι όταν ανέλαβε Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και θέλησε να επισκεφτεί το σταθμό Βενιζέλου, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να κατέβει κάτω, καθώς επί 5 χρόνια δεν είχε γίνει καμία απολύτως εργασία. Ο κύριος Καραμαλής τόνισε ότι με το σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ ο σταθμός Βενιζέλου δεν θα ήταν έτοιμος ούτε το 25, καθώς εκκρεμούσαν 302 μελέτες, όπως είπε. Και υπενθύμησε ότι τα χρήματα που ζητά τώρα ο ανάδοχος αφορούν καθυστερήσεις επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται πως επανερχόμενοι σιγά σιγά και σταδιακά στην κανονικότητα ανάβουν τα αίματα στην Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Πάμε τώρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ, μέσα από μία δωρεά η οποία επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση της ιατρικής. Πρόκειται για μία δωρεά ιδιώτη φυσικά, μεγάλης εταιρείας που έρχεται να λύσει και τα χέρια του επιστημονικού προσωπικού. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε είτε με την νοσηλεύτρια είτε με τον ασθενή, αν είναι περιτακτικό και μπορεί να σηκωθεί στην οθόνη, να του δώσει ό,τι η υγεία στέβει. Με τη χρήση ενός συστήματος τηλεατρικής, οι γιατροί μπορούν να έχουν χωρίς τη φυσική τους παρουσία την απαιτούμενη επικοινωνία με τους ασθενείς που νοσηλεύονται με κορονοϊό σε απομονωμένους θαλάμους της πρώτης παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, η Διευθύντρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου, μαζί με τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ και τον Διοικητή του Νοσοκομείου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με το νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και με τους ασθενείς με COVID-19. Είστε ευχαριστημένοι!
Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με ασθενείς που είναι στην μονάδα. Με αισιοδοξία είδαμε την ασθενή και ευχόμαστε πολύ γρήγορα να είναι εκτός της μονάδας. Το θέμα είναι στην επόμενη μέρα να συνεχίσουμε έτσι, με αυτήν την αποφασιστικότητα, με όλες αυτές τις συνέργειες, για να αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα που θα προκύψει και στο μέλλον με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο. Επαναξιολογούμε εβδομάδα-εβδομάδα το τι γίνεται στην πόλη, στην Μακεδονία και στην Θράκη, για να πάρουμε αποφάσεις για το πώς θα συνεχίσουμε. Έχουμε σχεδιάσει και για το καλοκαίρι πώς θα κινηθούμε και στην Χαλκιδική και στα δύο νησιά που έχουμε σαν υγειονομική περιφέρεια. Με αυτόν τον τρόπο η προσπάθεια των γιατρών γίνεται ως το δυνατόν με πιο αποτελεσματικό και ακίνδυνο τρόπο. Με τη χρήση τεχνολογίας, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της πρώτης παθολογικής κλινικής κάνει και εξοικονόμηση στη χρήση στολών, καθώς είναι μεγάλος ο αριθμός που απαιτείται καθημερινά. Και να μην υπάρχουν οι αλλαγές των μέσων προστασίας που πρέπει των αναλωσίμων που να αλλάζει κάθε ώρα και κάθε στιγμή επειδή επισκέφτεσαι στον χώρο. Το σύστημα αυτό υπάρχει μέχρι στιγμή σε δύο δωμάτια της πρώτης παθολογικής κλινικής και σύμφωνα με τον διοικητή πρόκειται να επεκταθεί σε ακόμη 9 δωμάτια. Συγκρατημένα αισιόδοξοι εμφανίζονται οι εκπρόσωποι των εμπορικών καταστημάτων και οι επαγγελματίες του κλάδου, καθώς άνοιξε μεν η αγορά, αλλά τα χαμόγελα κράτησαν μόλις για λίγα 24 ώρα στα πρόσωπα των επαγγελματιών. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα πεσμένη, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά από μια τοπική αγορά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μετά το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων και οι ιδιοκτήτες του στο Κορδελιό δείχνουν να είναι περισσότερο προβληματισμένοι για το αύριο. Μόνο τις πρώτες δύο ημέρες, όπως λένε, έκαναν αγορές οι καταναλωτές και μετά ακολούθησε η πτωτική πορεία της εμπορικής κίνησης. Δύο πρώτες μέρες γινόταν πανικός. Ίσως ήταν η στέρηση αυτή των δύο μηνών και οι δύο μέρες ήταν πολύ δυνατές. Μετά ήρθαμε στην κανονικότητα, αλλά δεν υπάρχει. Το Πάσχα έκατσε, τα μαγαζιά κλειστά, το εμπόρευμα στέκεται. Είναι φρικτή κατάσταση. Ο κόσμος, επειδή ήταν κλεισμένος, δείχνει μια τάση ότι έχει ανάγκες και κακώς έκλεισε η αγορά για τόσο μεγάλο διάστημα. Υπερβήκαμε ενώ η χώρα πήγαινε καλύτερα και έπρεπε, ας πούμε, το κράτος, η κυβέρνηση να μεριμνήσει να ανοίξει η αγορά πιο νωρίς. Πήγανε καλά οι δύο πρώτες μέρες. Ο κόσμος έχει τη διάθεση, τα χρήματα δεν έχει. Ευελπιστούμε τέλος του μήνα που θα αρχίσουν να πληρώνονται να πάει λίγο καλύτερα. Να μην ξαναζήσουμε τέτοιες μέρες. Δώσαμε μεγάλο αγώνα όλοι και ελπίζουμε να πάμε όλοι καλύτερα. Τα καταστήματα ένδυσης και υπόδυσης είναι άδεια αυτές τις ημέρες και οι επαγγελματίες στη συγκεκριμένη τοπική αγορά της Δυτικής Θεσσαλονίκης αγωνιούν για το μέλλον τους. Ο κόσμος και οι καταστηματάρχες είναι παγωμένοι. Μια νέα κατάσταση, πρωτόγνωρη. Δεν είχαμε ξαναζήσει τέτοιες καταστάσεις. Νομίζω πως σαν πρώτη εκτίμηση είναι θετικό το αποτύπωμα. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι δεν είναι για όλα τα είδη. Για κάποια είδη είναι θετική η εξέλιξη, εμπορικά μιλάω, για κάποια είδη δεν είναι. Τον κόσμο το φοβίζει το μετά. Αυτό είναι το άσχημο και μέχρι στιγμής έχει έτσι αναθαρίσει λίγο και κυκλοφορεί. Η αλήθεια είναι αυτά. Στηρίζουν όλα τα μαγαζιά που είναι εδώ στο Κορδελιό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι Κορδελιώτες θα συνεχίσουν να μας στηρίζουν για να μπορούμε και εμείς να εξυπηρετούμε και να είμαστε στο πλευρό τους και αυτοί στο δικό μας. Δηλαδή για να αντέξουμε πρέπει να έχουμε καβάντζα. Αλλιώς δεν κρατιέται κανείς. Και αυτό θα φανεί από τον Οκτώβριο και μετά. Δηλαδή αυτοί που δεν θα πληρώσουν, γιατί τώρα τα πήγαμε λίγο πίσω όλα. Αυτοί που δεν θα πληρώσουν από τον Οκτώβριο και τα Χριστούγεννα θα αρχίσει να φαίνεται του καλοκαιριού. Ο κόσμος είναι φοβισμένος. Βλέπουμε ότι ζητάει τιμές, ζητάει έτσι, γιατί δεν έχει εισόδημα. Είναι άνεργος, είναι απλήρωτος. Τα χρήματα τα οποία τάζει το κράτος είναι λίγα. Δεν επαρκούν ούτε τις επιχειρήσεις να καλύψουν, αλλά ούτε και τον πολίτη, ο οποίος είναι άνεργος εδώ και 2,5 μήνες και έχει πάρει όλο και όλο 800 ευρώ. Με το κλείσιμο των καταστημάτων τους προηγούμενους μήνες έχασαν μια σημαντική χρονική περίοδο με ικανοποιητικές εισπράξεις. Δυστυχώς αυτό το διάστημα δεν μπορεί να καλυφθεί, γιατί χάσαμε μια πάρα πολύ καλή περίοδο, την περίοδο του Πάσχα. Αυτό δεν θα γυρίσει πίσω. Τα καταστήματα, ειδικά σαν το δικό μου που ασχολούνται και με γάμο και με βάφτιση, είναι διπλό το χτύπημα, γιατί δεν θα πραγματοποιηθούν τα μυστήρια, τουλάχιστον έτσι όπως τα γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Μειώνονται δραματικά οι καλεσμένοι.
Δεν ξέρουμε τι θα μπορέσει να γίνει. Περιμένουμε κι εμείς σχεδόν μέρα με τη μέρα να βλέπουμε πώς το δικό μου είναι. Στο τέλος του μήνα και την καταβολή των συντάξεων αναμένουν μια τονωτική ένεση ρευστότητας στην αγορά. Εγώ βλέπω ότι θα έχουμε μια κίνηση προς το τέλος του μήνα, που θα αρχίσει ο κόσμος να πληρώνεται τις συντάξεις, γιατί κακά τα ψέματα πολύ ηλικιωμένοι στηρίζουν τις οικογένειες, να πληρωθούν οι συντάξεις, να πάρουν τα επιδόματα οι άνεργοι, να πάρουν τους μισθούς τους αυτοί που επιστρέψανε πια στις δουλειές τους, γιατί τα 800 ευρώ που πήραν σαν στήριξη ήταν τα απαραίτητα και το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι. Κάναμε, σας λέω, τη θυσία εκτός του εγκλεισμού και την οικονομική θυσία. Η ρευστότητα δηλών θα δώσει την αναμενόμενη ανάσα στον εμπορικό κόσμο. Στο σημείο αυτό να περάσουμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε την εκπομπή και να δούμε τι γίνεται στον Δήμο Παιωνίας Κιλκής όσον αφορά το προσφυγικό. Όπως είπαμε, θα ασχοληθούμε και με το θέμα των λουτρών στην Αλμοπία, πότε ανοίγει ο κωδικός ευεξία, αλλά τι γίνεται και με το κομμάτι του τουρισμού. Όλα αυτά στα επόμενα μέρη της εκπομπής. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.